Τρίτη μέρα του Πάσχα σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Στο ομώνυμο εξοκλήσι, στον Άγιο Χαράρα Μποκοζάνη, τελέστηκε το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία με παρουσία πλήθος κόσμου. Του κορονοϊού μας αξιώνει εφέτος να εορτάσουμε λαμπρά τη μνήμη των Αγίων Νεοφαρών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε στα σπιτικά σας την ευλογία του Θεού, την αναστάσιμη χαρά σε όλους σας και οι Άγιοι να πρεσβεύουν για όλους εμάς εδώ. Να ευχηθώ στον καλό μας τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος χθες εόρταζε την εορτή του. Να του ευχηθώ, Κύριος ο Θεός, να του δίνει υγεία και δύναμη και φώτιση ώστε να παίρνει τις σωστές αποφάσεις για την περιφέρειά μας. Να ευχαριστήσω τους καλούς μας ιεροψάλτες, τους επιτρόπους, τους ανθρώπους που εκοπίασαν όλες αυτές τις ημέρες εδώ στο προσκύνημα. Και τέλος τους αγαπητούς αδελφούς και συλλειτουργούς που σήμερα πλαισίωσαν την Αγία Τράπεζα, τον πατέρα Μακάριο, τον πατέρα Ιορδάνη, τον πατέρα Αθανάσιο και τον πατέρα Κωνσταντίνο. Σε όλους σας αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, χρόνια πολλά σε όλους τους Δυτικομακεδόνες, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας σήμερα, των Αγίων Ραφαήλ και Νικολάου και Ειρήνης. Νεοφανείς Άγιοι της Ορθοδοξίας μας και είμαστε εδώ σε ένα μεγάλο προσκύνημα της πατρίδας μας στον Ιερό Ναό των Αγίων εδώ στον Τετράλοφο, στον Άγιο Χαράλαμπο Κοζάνης. Πολλοίς κόσμος από όλη την Ελλάδα έρχεται, ανάβει το κεράκι του και κάνει την προσευχή του ζητώντας τη βοήθεια των Αγίων και βρίσκει ανταπόκριση. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά στους Δυτικομακεδόνες. Μετά από δύο χρόνια, δόξα τω Θεώ, μας αξίζει ο Θεός πάλι να έχουμε τον κόσμο, τους πιστούς να προσκυνήσουν, να πάρουν την ευλογία του Αγίου Ραφαήλ. Όπως βλέπετε, ο κόσμος είναι αρκετός. Θα ξεκινήσει και το έθιμο της αυγομαχίας που έχουμε μετά, όπως τελείωσε η λειτουργία. Πήραν την ευλογία του σταυγό, το βαμμένο που δίνει εδώ ο ναός. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε πάνω στο σκέπαστο να ξεκινήσουν οι αυγομαχίες και να έχουμε τα έπαθλα, τα κύπελα και μια εικόνα του Αγίου για ευλογία. Στην περιοχή, γιατί είναι νησιώτης ο Άγιος Ραφαήλ. Έτσι ακριβώς. Είχαμε την τιμή το 85 και προς το 86 να χτίσει ο ναός εδώ σε εμάς. Μετά από τη Μυτιλήνη ήμασταν ο δεύτερος ναός που χτιζόταν του Αγίου Ραφαήλ. Είχαμε την ευλογία να είναι εδώ πέρα. Με τη βοήθεια των πιστών και αυτά, βλέπετε αυτά που γίνονται και όσο μπορούμε κάνουμε περισσότερα. Είναι μεγάλη ευλογία για τον τόπο μας. Είναι το μεγαλύτερο θρησκευτικό πανηγύρι στη Δυτική Μακεδονία. Και βλέπετε ότι η προσέλευση είναι πολύ μεγάλη.